κύριε Τζόρτζογλου, τι σας έφερε σήμερα εδώ αυτή την Άγια ημέρα? Με έφεραν τα παιδιά, τίποτα άλλο. Και καλό θα ήταν να μην με φέρουν μόνο οι Άγιες Μέρες εδώ πέρα, επειδή ο Σκάι προθυμοποιήθηκε να έρθει να φέρουμε δώρα εδώ στα παιδάκια. Καλό θα ήταν να τα θυμόμαστε πολύ πιο συχνά. Όχι μόνο εγώ, αλλά τα κανάλια, οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, άνθρωποι που με ρούχα, με οτιδήποτε. Έστω και μία επίσκεψη σε ένα τέτοιο χώρο, να έρθεις, να τους χαμογελάσεις, να δούνε κάποια ζεστά μάτια πέρα από αυτά που βλέπουν καθημερινά, που ευτυχώς που υπάρχει και αυτή έστω στοιχειώδης πρόληψη για αυτά τα παιδιά να μην μένουν έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα παιδιά είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ή τουλάχιστον είναι αδικημένα από τη ζωή, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε? Αδικημένα από τη ζωή, δεν ξέρω τι. Μερικές ποια φράση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Φράση, γιατί είναι πολύ σκληρό να βλέπεις ότι μανάδες ή πατεράδες παρατάνε τα παιδιά τους στον δρόμο. Δεν ξέρω με τι καρδιά το κάνουν, πόσο εύκολο μπορεί να. Τι τους φέρνει σε αυτή την απόγνωση να το κάνουν. Πολύ δύσκολο. Τραγικό θα έλεγα. Εμείς τους κάνουμε δύσκολη τη ζωή. Όπως και εμείς μπορούμε να τους την κάνουμε ομορφότερη. Γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτά είναι τα παιδιά που θα διαδεχθούν στην κοινωνία και με αυτά τα παιδιά θα ζήσουμε. Και όπως μου είπατε χαρακτηριστικά, ήσασταν έτοιμος να πάρετε ένα από αυτά τα παιδιά, ναι, και να το πάρετε να φύγετε μαζί. Είμαι έτοιμος. Τόσο πολύ δηλαδή μπήκατε στο κλίμα αυτής της παρέας, αυτής της συντροφιάς των μικρών παιδιών. Τα λατρεύω τα παιδιά. Είναι, δεν ξέρω. Και μόνο που σου χαμογελούν και σε κοιτούν με αυτά τα μάτια είναι. Σε κατηλώνουν. Άγγελοι. Είναι άγγελοι. Και έχουμε όλη ανάγκη από αυτή την. Από το χαμόγελο ενός αγγέλου. Και μόνο που σε αγγίζουν, αμέσως σου φτιάχνουν την μέρα. Εμείς να ευχηθούμε λοιπόν σε αυτά τα αγγελούδια ό,τι καλύτερο. Μια καλύτερη χρονιά, ίσως το 96 να έρθει. Μια καλύτερη χρονιά. Και θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι γενικά. Δηλαδή πέρα από να έρθουν να τους πούμε κάποια τραγούδια που να παίζανε τώρα με τα μπαλόνια τους, χαμογελάγανε, ήταν ευτυχισμένα. Να είναι συνεχώς έτσι. Να είναι συνεχώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το αντέξω. Γιατί δηλαδή μόνο μια φορά το χρόνο, Γιατί μια φορά το χρόνο και γιατί έτσι, λίγο. Δηλαδή εντάξει τώρα οι τηλεθεατές θα ακούσουν τηλεόραση, θα πούνε πέντε κουβέντες. Όχι όλοι. Η πλειοψηφία έτσι όμως κάνει, κύριε Τζόρτζογλου. Θα ξεχαστεί. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, γιατί μπορεί να ξεχαστεί ένα τέτοιο γεγονός. Δεν πρέπει να ξεχνιέται, πρέπει να το κουβαλάμε μέσα μας. Και την αγάπη να τη δείχνουμε όχι μόνο σε αυτά τα παιδιά, αλλά και στα παιδιά γενικά. Τα παιδιά, όλα. Όλων των τάξεων και όλων. Η φροντίδα, η αγάπη, η κατανόηση, να μπορείς να τα σέβεσαι, να τα πλησιάζεις κάθε στιγμή, να του κερδίζεις το χαμόγελο, να μην είναι αναγκασμένο το παιδί. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι τα παιδιά δεν έχουν μυαλό σαν των μεγάλων, αλλά έχουν ένστικτο και καταλαβαίνουν. Και σιγά σιγά διαπαιδαγωγούνται. Η διαπαιδαγώγηση έρχεται μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή το πώς έμπρακτα, όχι με θεωρητικούς να του λες μη λες ψέματα και την επόμενη στιγμή να σε βλέπει το παιδί να λες ψέματα, αλλά να μη λες ψέματα. Να είσαι ζωντανό παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά. Αγάπης και το πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, γιατί αποτελούμε πρότυπους σε όλα τα μικρά. Εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε κάποιοι γίγαντες που μας βλέπουν και μιμούνται στην αρχή αυτά που κάνουμε εμείς. Ξαφνικά εμείς τους δίνουμε τα καλά ή τα κακά παραδείγματα. Μην παίρνουμε αμέσως το ύφος του κριτή και λέμε τα παιδιά αυτά είναι γιατί δεν διαβάζει το παιδί ή γιατί δεν μεγαλώνει σωστά. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εμείς οι ίδιοι. Πόσο μάλλον τώρα με τα ορφανά. Που εύχομαι σε αυτά τα παιδιά, όπως και είπα μέσα, προηγουμένως, αυτή η δυσκολία, ο Θεός το θέλει έτσι, η μοίρα, η ζωή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω ποιος έφταιξε. Αυτά τα παιδιά να είναι, αυτή η δυσκολία λοιπόν να τους κάνει να προχωρήσουν ακόμα πιο ψηλά. Να πάρουν δύναμη από αυτή να πάρουν δύσκολη. Δύναμη και να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Να αποδείξουν δηλαδή ότι καμία δυσκολία δεν υπάρχει στον κόσμο. Η πίστη και η αγάπη στον εαυτό μας και στην ίδια τη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο και γλυκύτερο από την ίδια τη ζωή. Πώς ζουν τα παιδάκια αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, πώς περιμένουν τη νέα χρονιά, τι σας λένε δηλαδή? Τα είδα πολύ χαρούμενα πάντως, είναι ιδιαίτερα χαρούμενα. Ναι, βέβαια χαίρονται όπως χαίρεται όλος ο κόσμος και ιδιαίτερος χαίρονται γιατί έρχονται επισκέψεις, έρχονται από άλλα σχολεία, έρχονται από ανορίες, τους μοιράζουν δώρα. Όπως και σήμερα, είχαν έρθει από το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο της Αθήνας. Σε αυτό το επαγγελματικό, από αυτό το επαγγελματικό λύκειο έχουν αποφοιτήσει 4 δικά μας παιδιά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση. Ναι, υπάρχει ιδιαίτερη σχέση. Θέλω να πω ότι βάζουν στην άκρη τα προβλήματά τους,
αυτά που έχουν περάσει, αν θέλετε. Πάντα, κοιτάξτε, ναι, πάντα. Αυτές τις μέρες όλοι ξεχνιόνται και παρασύρονται από τις ημέρες της χαράς και το νιώθουν αυτό το πράγμα. Τραγούδησαν μαζί με τον κύριο Τζόρτζογλου. Χαμογέλασαν πραγματικά, ένιωσαν τη χαρά και την ευτυχία αυτών των ημερών. Πάντα είναι τα παιδιά μας χαρούμενα. Εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε να είναι χαρούμενα τα παιδιά και να βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία και με θάρρος, παρόλο ότι έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις το κάθε παιδί. Βλέπουν όμως ότι η ζωή δεν είναι πάντα άσχημη και ότι αν στηριχθούν στις δικές τους τις δυνάμεις, τις πνευματικές και τις ψυχικές, θα φτιάξουν μια καινούρια ζωή που θα είναι χαρούμενη και επιτυχημένη. Αυτό να το ευχηθούμε κι εμείς και όπως να ευχηθούμε και σε όλους. Αυτό βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο προορισμός μας. Πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Χριστούγεννα λοιπόν σήμερα και τα παιδιά εδώ στο Ολύριο Ίδρυμα περνάνε τη δική τους ξεχωριστή ημέρα. Μια ημέρα που θα επιθυμούσαν να την περάσουν κάπως διαφορετικά. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ στο Ολύριο για να μιλήσουμε μαζί με αυτά τα παιδιά για τις δύσκολες στιγμές που έζησαν τόσο τα παιδιά λοιπόν όσο και οι μοναχές το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την νοτιοανατολική Αττική. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.